και αυτή τη στιγμή που συζητάμε στην Παιδική Βιβλιοθήκη του Δήμου, στη Χαρλάου, πραγματοποιείται εκδήλωση για το παιδί, για το βιβλίο. Άρα αυτό το δεκαήμερο του παιδικού βιβλίου, κάθε μέρα οι παιδικές βιβλιοθήκες του Δήμου Θεσσαλονίκη θα έχουν και μία εκδήλωση. Βέβαια οι εκδηλώσεις μας αυτές κορυφώνονται σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Ολύμπιον, που το Σάββατο 5 Απριλίου στις 11.30 ώρα θα παίξει μια ταινία με κινούμενα σχέδια, την ταινία για τον Δον Κιχώτη, και αισιοδοξούμε και φέτος ότι ο χώρος του Ολυμπίου θα γεμίσει από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και με συνεργασία με άλλους φορείς της πόλης και με θέατρο όπως είναι το Αθήνεων, σε δύο συνεχόμενες Κυριακές, στις 6 και στις 13 το πρωί, που θα δώσει παραστάσεις δωρεάν για τα μικρά παιδιά, για τους βιβλιόφιλους, που οι προσκλήσεις μπορούν να τις παίρνουν από εδώ, από το κατώι του βιβλίου. Και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, και αυτό οι παραστάσεις που θα δώσει και η Φεύς, θα είναι εντελώς δωρεάν για τους βιβλιόφιλους της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Το παιδικό βιβλίο τα τελευταία χρόνια, όπως γνωρίζετε, βρίσκεται σε άνοδο. Υπάρχει μία άνθηση και αυτό είναι σημαντικό. Όπως θα δείτε κι εσείς και θα είδατε εδώ στο παζάρι του βιβλίου, στο κατώι του βιβλίου, είναι πάρα πολύ καλές τις παιδικές εκδόσεις. Καλύπτουν περίπου το 30% του ελληνικού βιβλίου από πλευράς κίνησης. Και ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 90 που άρχισε αυτή η ανωδική πορεία του παιδικού βιβλίου, αισιοδοξούμε ότι θα συνεχιστεί, θα έχει αυτή την ανωδική πορεία, γιατί θέλουμε εμείς, και αυτό το στόχο έχουν αυτές οι εκδηλώσεις, από μικρούς να τους αρχίζουμε το παιδί, να γίνεται φίλος με το βιβλίο και να το συντροφεύει σε όλη του τη ζωή. Είμαστε λοιπόν αισιόδοξοι ότι και φετινή γιορτή του παιδικού βιβλίου, το φετινό δεκαήμερο του παιδικού βιβλίου, με τις επισκέψεις των παιδικών λογοτεχνών, δηλαδή που έχουν γράψει παιδικά βιβλία στα σχολεία, θα έχει μεγάλη επιτυχία. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω και το Υπουργείο Πολιτισμού που έχει δώσει την αμέριστη παράστασή του και γίνονται εκδόσεις υπό την αιγίδα, αλλά και το Υπουργείο Παιδείας που μας επιτρέπει να επισκεφτόμαστε τα σχολεία, και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Κεντρικής Μακεδονίας, που οι συγγραφείς μπορούν και από το δικαίωμα μετά από την άδεια αυτή να επισκέπτονται χώρους των παιδιών, τη λογοτέχνη δηλαδή οι ίδιοι, και να προβάλλουν το παιδικό βιβλίο, αλλά και το παιδί να έρθει σε επαφή με τον συγγραφέα για να σπάει αυτό το ταμπού που υπάρχει, που υπήρχε, για να δουν ότι και αυτοί είναι άνθρωποι και άνθρωποι που πραγματικά μπορούν μέσα από τις σελίδες τους να μεταφέρουν τη γνώση και την πρόοδο. Κοντά μας λέει ο Γιάννης Τζανής, αν θέλει να σας πει δύο κουβέντες, αλλά και ο Φώτης Αποστολόπουλος από τις Παιδικές Βιβλιοθήκες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Γιάννη, αν θέλει κάτι να πεις. Ναι, πρώτα να κάνω μια μικρή διόρθωση για τα κρατικά βραβεία. Είναι δύο βραβεία κρατικά στη Θεσσαλονίκη. Το βραβείο ποίησης στο Μάρκο Μέσκο και το βραβείο δοκιμίου στο Μιχάλη Χρυσανθόπουλο, καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής. Έχουμε και ένα τρίτο στο περιοδικό παρέμβαση της Κοζάνης. Επομένως, στη Μακεδονία εδώ έχουμε τρία βραβεία. Να πω τώρα για το παιδικό βιβλίο. Πρέπει πραγματικά να πω ότι θέλω να απευθυνθώ σε γονείς και εκπαιδευτικούς να κάνουμε την αντίσταση του βιβλίου απέναντι σε αυτή την πλημμύρα από τα παράθυρα, που απασχολεί το μεγαλύτερο χρόνο για τα παιδιά μας. Εμείς θέλουμε να δώσουμε το παιδικό βιβλίο στα χέρια του παιδιού να το διαβάσει. Πραγματικά υπάρχει μια άνθηση στο παιδικό βιβλίο, αγοράζονται παιδικά βιβλία. Κάνω έκκληση τα βιβλία αυτά να διαβάζονται, γιατί έχουμε και πολλά βιβλία που τα βάζουμε στις βιβλιοθήκες μας, να διαβάζονται από τα παιδιά μας. Κάνω έκκληση στους εκπαιδευτικούς να ξεκινήσουν έναν αγώνα για να περάσει το βιβλίο, το λογοτεχνικό κυρίως, στα παιδιά μας, γιατί αυτό είναι που θα τα βοηθήσει να συγκροτήσουν την προσωπικότητά τους, να αναπτύξουν την ευαισθησία τους, κάτι που είναι απόλυτα απαραίτητο για το σύγχρονο κόσμο μας, και να καλλιεργήσουν τη γλώσσα. Βασικά πράγματα που είναι απαραίτητα για τα παιδιά μας και για την κοινωνία του μέλλοντος. Σας ευχαριστώ.
Σε ο Φώτης Αποστολόπουλος, σε προϊστάμενος των παιδικών βιβλιοθηκών του Λίμου Θεσσαλονίκης. Αν θέλετε να έρθετε. Ναι, αν είναι εύκολο, να έρθετε εσείς λίγο πιο κοντά. Ναι, ναι. Καλή σας ημέρα. Και εμείς στις περιφερειακές βιβλιοθήκες του Δήμου Θεσσαλονίκης έχουμε την πολυτέλεια, την χαρά, την τιμή να υπηρετούμε όλο το χρόνο το βιβλίο, να αναπτύσσουμε όλο το χρόνο δράσεις για το βιβλίο, να τιμούμε το βιβλίο, γιατί νιώθουμε ότι και το βιβλίο μας τιμά. Ελπίζω το τελευταίο να το νιώσει και όλος ο κόσμος και να αποτελέσει αφορμή και ερέθισμα να επισκέπτεται τις βιβλιοθήκες μας. Οι βιβλιοθήκες του δικτύου μας, του δικτύου περιφερειακών βιβλιοθήκων του Δήμου Θεσσαλονίκης, είναι 16. Οι βιβλιοθήκες του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι περισσότερες, είναι 20. Αν συμπεριλάβουμε σε αυτές το Βαχοπούλιο και ειδικές συλλογές του Δήμου, όπως τη βιβλιοθήκη του Αρχιτεκτονικού, τη βιβλιοθήκη της Πινακοθήκης, τη βιβλιοθήκη του Κέντρου Ιστορίας. Τα προγράμματα και η συνεργασία που έχουμε με το Σύνδεσμο Εκδοτών όλα αυτά τα χρόνια πάντα βοηθούν, πάντα εξυπηρετούν, πάντα οι εκδότες και ο Σύλλογος Εκδοτών ήταν στην πλευρά μας, ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις που τίθενται από μας τόσο στην πρόσκληση υλικού, αγορά βιβλίων κτλ. Όσο και ανταποκρίνονταν με θετικό τρόπο σε προσκλήσεις για συνεργασίες, είτε τη δημιουργία εκδηλώσεων, είτε οτιδήποτε άλλο μπορεί να ήταν αυτό. Και γι' αυτό ευχαριστούμε τον Σύνδεσμο για αυτήν την αγαθή σχέση με την οποία έχουμε αναπτύξει. Οι εκδηλώσεις που έχει αναπτύξει το τμήμα μας για την Παγκόσμια Μέρα Παιδικού Βιβλίου είναι μια υποενότητα, μιας μεγαλύτερης ενότητας των εκδηλώσεων για τις Αιρινές Ημέρες Βιβλιοθηκών. Είναι μια ευρύτερη ενότητα, στην οποία βεβαίως υπάρχει και το δεκαήμερο των δραστηριοτήτων αυτών και των οποίων μιλάμε σήμερα. Θέλω εδώ να τονίσω ότι μπορούν από το κατώι του βιβλίου οι βιβλιόφωνοι, οι γονείς με τα παιδιά τους να έρχονται να παίρνουν δωρεάν προσκλήσεις όλων αυτών των εκδηλώσεων, του δεκαημέρου δηλαδή, είτε στην συνεργασία με τα φεστιβάλ κινηματογράφου, είτε για τις παιδικές βιβλιοθήκες του Δήμου Θεσσαλονίκης, είτε για το κινηματοθέατρο του Αθήνεο, που παίζει αυτό το κάθε Κυριακή που έχει αυτές τις εκδηλώσεις, τις παραστάσεις του παιδί. Και όλη η προσφορά είναι ότι το παιδί θα δώσει, θα έχει τη δυνατότητα και μέσα στις άλλες εκδηλώσεις στο σχολείο, αλλά και σε άλλους χώρους να έρθει σε επαφή με το παιδικό βιβλίο. Προσκλήσεις επίσης, εκτός από το κατώι του βιβλίου για τις παραστάσεις, μπορείτε να βρείτε σε όλες τις παιδικές βιβλιοθήκες, καθώς επίσης και στην κεντρική βιβλιοθήκη, στην Εθνική Αμήνης.